Ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος ανδρών διεξάγεται το Σάββατο στις 7 το απόγευμα με τον τυπικά γηπεδούχο Παλαισβιακό να υποδέχεται τον Αιωλικό που προηγείται στη σειρά με 1-0 μετά το 63-44 του πρώτου αγώνα. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Γιώργου Γκούμα με νίκη στο δεύτερο παιχνίδι θα κατακτήσει τον φετινό τίτλο αφού θα φθάσει τις δύο νίκες όπου και απαιτούνται. Η ποιότητα και η δυναμική που έχει στο ρόστερ του ο Αιωλικός του δίνει προβάδισμα για να κάνει δικό του το δεύτερο μάτς και το πρωτάθλημα, ωστόσο στον Παλαισβιακό εκφράζουν αισιοδοξία πως μπορούν να φέρουν τη σειρά στα ίσια ώστε να κριθεί ο τίτλος σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Όμως η ομάδα του Χρυσουλάκη για να ελπίζει σε νίκη θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων από τους μόλις 44 που πέτυχε στο πρώτο παιχνίδι και παράλληλα να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα ατού του Αιωλικού. Για το επόμενο παιχνίδι τι πρέπει να βελτιώσετε και αν μπορείτε να ισοφαρίσετε τη σειρά. Μα φυσικά μπορούμε να το ισοφαρίσουμε. Το πιστεύω πραγματικά. Νομίζω η σειρά θα πάει στα 3. Φάνηκε παρόλο τη διαφορά του σκορ που είναι 19 πόντους, φάνηκε ότι όταν παίζουμε τα καλάθια θα μπουν και θα παίξουν πιο καλά. Όμως το προνόμιο που έχει φέτος ο coach Γκούμα στο ρόστερ του είναι το μεγάλο βάθος που του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί δύο καλές πεντάδες σε σχέση με τον Παλαισβιακό που αναγκαστικά πηγαίνει σε μικρότερο rotation λόγω και των σημαντικών απουσιών που έχει με παίκτες όπως είναι οι Μπουρούς και Νικέλης. Το λέω αρχή, έχουμε έναν αγώνα ακόμα, ο Παλαισβιακός είναι καλή ομάδα και με Κομινό έγινε πολύ δυνατός. Θεωρώ ότι τον περιορίσαμε σε αρκετό βαθμό, τον βγάλαμε εκτός παιχνιδιού, αυτός ήταν ο στόχος μας. Δεύτερο παιχνίδι βλέπουμε ότι έχει κάνοντας. Τέλος, το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό της Νεάπολης θα διευθύνουν η Ελένη Μαριγλή και ο Θεόφιλος Μιζίκας.